Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ευρώπη των 12 κέρδισε μαζί με τους Αμερικανούς τον πόλεμο στον κόλπο, αλλά έχασε, όπως παραδέχθηκαν σήμερα οι αρχηγοί κρατών στο Λουξεμβούργο, την ευκαιρία μιας δυναμικής πολιτικής και διπλωματικής παρουσίας. Για να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος, η Ευρώπη αποφάσισε απόψε στο Λουξεμβούργο μια σειρά πολιτικών πρωτοβουλειών. Ο Αντώνης Λιάρος, που παρακολούθησε τη Σύνοδο Κορυφής, μας ενημέρωσε πριν από λίγο για τα αποτελέσματά της. Οι 12 συμφώνησαν απόψε ότι το Κυπριακό πρέπει να συμπεριληφθεί στα προς επίλυση θέματα της περιοχής της Μέσης Ανατολής και ότι η επίλυσή του αυτή συναρτάται άμεσα με τις σχέσεις ΕΟΚ Τουρκίας. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης λίγο μετά το τέλος της Συνόδου, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, οι 12 συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό στο πλαίσιο της απόφασης του Δουβλίνου. Υπενθυμίζεται ότι στην απόφαση αυτή η μη πρόοδος στο Κυπριακό θεωρεί το πρόβλημα στις σχέσεις ΕΟΚ Τουρκίας. Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι οι 12 συμφώνησαν πως η διεθνής νομιμότητα είναι αδιαίρετη για να μην δοθεί εντύπωση ότι όσοι πολέμησαν στον κόλπο πολέμησαν για το πετρέλαιο. Αντώνης Λιάρος για το Mega Channel από το Λουξεμβούργο. Το δώρο του Πρωθυπουργού στους συνεργάτες του Υπουργού για τον ένα χρόνο από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ήταν μια διάψευση. Όχι, δεν θα γίνει ανασχηματισμός. Για ποιο επικείμενο ανασχηματισμό? Για το Πάσχα. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι φεύγοντας από την Αθήνα είχα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να γίνει ανασχηματισμός τώρα. Και είχα προσθέσει και κάτι άλλο, ότι δεν έχω πάρει καμία απόφαση για τον ανασχηματισμό. Κατά συνέπειαν όλα όσα γράφονται για επικείμενο ανασχηματισμό και προπαντός οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διάβαζα και εγώ με κατάπληξη στην Κρήτη που βρισκόμουν τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι υποθέσεις αυτών που τα γράφουν. Για πότε το τοποθετείτε? Κάποτε θα γίνει. Μια κυβέρνηση τετραετίας κάποτε θα κάνει και ανασχηματισμό. Η επιστήμη, η ανθρωπιά και η γενναιότητα έστησαν μια αερογέφυρα ζωής από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και έσωσαν ζωές. Στις 9.30 χθες βράδυ προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Μίκρας το ειδικά αναβλωμένο αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας τύπου Ντόρνιε, μεταφέροντας τους καρδιοχειρουργούς του νοσοκομείου Ευαγγελισμός Κωνσταντίνο Μπόλο και Χρήστο Χαρίτο. Μισή ώρα αργότερα φτάνουν στο ΑΧΕΠΑ και στις 11 ακριβώς αφαιρούν την καρδιά, τους νεφρούς και τα δυο μάτια από τον 26χρονο Ιωάννη Δέδε, που εδώ και 5 μέρες ήταν κλινικά νεκρός μετά από τροχαίο δυστύχημα. Στις 2.30 τα ξημερώματα, οι δύο γιατροί με την καρδιά σε ειδική θήκη και με έκδηλη στα πρόσωπά τους στην αγωνία αναχωρούν για το αεροδρόμιο της Μίκρας με ασθενοφόρο του 166, συνοδεία περιπολικού της άμεσης δράσης. Το Ντόρνιε αναμένει στην πίστα με τις μηχανές σε λειτουργία και ώρα 3 παρα 10 τα ξημερώματα απογειώνεται με προορισμό την Αθήνα μεταφέροντας το πολύτιμο φορτίο. Ο πατέρας του Δότη, ο κύριος Παντελής Δέδες, μίλησε στο Μέγκα για τη γενναία απόφαση που πήρε στις ώρες της Μεγάλης Οδύνης. Είχα κάποιο καθήκον και υποχρέωση απέναντι στον ίδιο μου το γιο, ο οποίος θα ήθελε να κάνει με αυτή την ενέργεια και προτρέπω όλους τους γονείς που θα έχουν και θα έρθουν σε αυτή τη δυστυχή θέση να το πράξουν. Μια άλλη επιχείρηση μεταμοσχεύσεων στέφθηκε και αυτή από επιτυχία. Οι νεφροί, το πάγκρεας και το σηκώτι της Ελένης Κουτσογιαννίδου, που έπεσε και αυτή θύμα τροχαίου, χάρισαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Όμως υπάρχει και ένα σκοτεινό σημείο σε αυτή τη μεταμόσχευση. Η καρδιά της άτυχης Ελένης δεν αξιοποιήθηκε και αυτό λόγω κακού συντονισμού με την Επιτροπή Μεταμοσχεύσεων. Η Δήμητρα Σωτηριάδου μίλησε με την κυρία Γιούλα Βάρλα, διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου Μοσχευμάτων, που είπε ότι η καρδιά πάρθηκε, βγάλθηκε και δεν υπήρχε κατάλληλος λήπτης και χάθηκε. Και κατάλληλος λήπτης δεν υπήρχε, διότι δεν είχαν οργανωθεί να μας πούνε, ξέρω εγώ, ότι έχουμε αυτόν τον λήπτη ή δεν έχουμε στην Ελλάδα και ειδοποιήστε τους άλλους έξω να έρθουν να την πάρουν, να συντονιστούν μαζί μας να την πάρουν. Η Δήμητρα Σωτηριάδου όμως έδωσε το λόγο και στην άλλη πλευρά. Το χειρούργο καθηγητή του Ευαγγελισμού, κύριο Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη. Νεύμονες δεν πήραμε, καρδιά αφηρέθη, αλλά δεν βρέθηκε συμβατός τότες. Την πήρανε οι καρδιοχειρουργοί, αλλά δεν μπορέσαν να τη χρησιμοποιήσουν ούτε στο εξωτερικό. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται η μεγάλη επιστροφή των Αθηναίων με αργούς ρυθμούς πάντως, καθώς υπάρχουν και τυχεροί που θα παρατείνουν τις διακοπές τους μια-δυο μέρες ακόμη. Όμως και σε αυτή τη μεγάλη έξοδο και επιστροφή θρυνήσαμε θύματα των τροχών, των δρόμων και της απροσεξίας. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 119 τροχαία δυστυχήματα από τη Μεγάλη Πέμπτη ως τώρα. Οι τραυματίες ήταν 185.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι πρόσφυγες που έχουν καταφύγει από το Ιράκ στην Τουρκία στρέφουν το βλέμμα και τις ελπίδες τους στον ουρανό. Από το πρωί τα μεταγωγικά αεροπλάνα με την ανθρωπιστική βοήθεια από τη Δύση ρίχνουν με αλεξίπτωτα στους πρόσφυγες τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα και σκηνές. Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, τα εφόδια αυτά υπολογίζεται ότι θα φτάσουν μόνο για τους 50.000 από τους περίπου 300.000 πρόσφυγες. Χτες το πρωί, πολιτική και διπλωματική αυτοψία της ανθρώπινης αυτής τραγωδίας έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, James Baker. Ο Μπέικερ μετέβη στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ και είδε με τα ίδια του τα μάτια την πείνα και την δυστυχία των Κούρδων προσφύγων. Ορισμένοι τον πλησίασαν και του ζήτησαν να φροντίσει για την επιτάχυνση της αποστολής βοήθειας. Δεν έχουμε τροφή, ρούχα, φάρμακα. Δεν έχουμε γιατρούς και καταλύματα, του είπαν. Ο Μπέικερ υποσχέθηκε ότι η Δύση θα φροντίσει για την ανακούφιση των Κούρδων προσφύγων. Και ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδινε τις υποσχέσεις αυτές, στην άλλη μεριά των συνόρων, στο έδαφος του Ιράκ, άλλοι μισό εκατομμύριο Κούρδοι συνοθούνται με όραμα να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν στην Τουρκία. Ο ύπουλος πόλεμος στον ελληνικό τουρισμό συνεχίστηκε και ανήμερα το Πάσχα. Αυτή τη φορά άγνωστοι χτύπησαν στη Ρόδο. Δολιοφθορά στο διάδρομο προσγειώσεως του αεροδρομίου της Ρόδου έξω από το Παραδείσι έκαναν τη νύχτα του Πάσχα άγνωστοι, σπάζοντας και ξεβιδώνοντας αρκετά από τα φώτα του. Η δολιοφθορά που θα μπορούσε να προξενήσει κάποιο μεγάλο ατύχημα σε περίπτωση μιας επίγουσας προσγειώσεως αεροπλάνου αποκαλύφθηκε χθες το πρωί. Για να αποφύγει το ψυχιατρίο, ο πεθερός σκότωσε το γαμπρό του. Δύο μέρες ο Φωνιάς ξέφευγε από την αστυνομία που για να τον πιάσει έστησε μπλόκο. Ο ίδιος για να αποφύγει τον μπλόκο μαχαιρώθηκε. Και έξω από το χειρουργείο εξήγησε τα ανεξήγητα. Μισοναρκωμένος ο ψυχασθενής και δράστης του προχθεσινού εγκλήματος στην Κεσαριανή, βγαίνοντας από το χειρουργείο του Ευαγγελισμού που είχε μεταφερθεί τραυματισμένος στην κοιλιά από το μαχαίρι που κρατούσε, προσπαθούσε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην αποτρόπαιη πράξη. Δύο μέρες κρυβόταν στα πάρκα και στους δρόμους της Κεσαριανής, οπλισμένος αναστρακός, με ένα τσεκούρι, ένα στιλέτο και ένα κούζινο μάχαιρο. Είχε προβλήματα με τον Ικάρη του, έναν αστυνομικό που στα 20 χρόνια στην κατοικήσεως έφτασε στο βαθμό του αρχιφύλακα και χθες οι διαφορές 20 ετών λύθηκαν από την καραμπίνα του ιδιοκτήτη. Παίρνω το όπλο και πάω να το φοβερίσω, να πούμε. Το φοβερίσω, ήμουν να πούμε 1,5-2 μέτρα μέσα από το σπίτι μου εγώ. Ανοίγοντας την πόρτα και βλέποντας από το πόλο, χαμογέλασε να πούμε ηρωνικά. Ότι δεν τα... Και πάει να χυμίξα μου τα αρπάξω. Εκείνη την ώρα τι έγινε, πώς τραβήχθηκε το δάχτυλο, δεν το κατάλαβα. Ο αρχιφύλακας Δημήτρης Καραπάνος, 45 χρόνων, βρέθηκε νεκρός στις 3 το πρωί στην είσοδο του διαμερίσματός του στον τρίτο όροφο της οδού Ατθίδων 64 στην Καλυθέα. Είχε πυροβοληθεί δύο φορές στο σαγόνι. Δράστης ήταν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και γείτονάς του, Νίκος Γεωργιάδης Μιχαλητσίνος, 80 χρόνων. Ο Γεωργιάδης ειδοποίησε την αστυνομία για το έγκλημα, λέγοντας ότι άκουσε φωνές πριν από τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί όμως βρήκαν το όπλο στο σπίτι του. Ο Καραπάνος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών 10 και 12 χρόνων που έλειπαν με τη μητέρα του στη Φιλιππιάδα για Πάσχα. Για τις σχέσεις του αρχιφύλακα που υπηρετούσε στο τμήμα μεταγωγών Πειραιά με τον Γεωργιάδη, μίλησε σήμερα η γειτονιά. Ενώ ήταν αγαπημένοι, ώρες ώρες γινόταν οι σκηνές. Γιατί του έλεγες, έχουμε τσάμπα στο σπίτι μας, φύγε από το σπίτι μου. Το διάστημα είναι ένας απέραντος χώρος για περίπατο. Και δύο αστροναύτες του Αμερικανικού Διαστημικού Λεωφορείου Ατλαντής έκαναν χθες τον περίπατό τους για 6 ολόκληρες ώρες με θέα τον πλανήτη Γη. Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, οι αστροναύτες του Ατλαντής περπάτησαν, ίσως η καλύτερη λέξη να είναι κολύμπησαν στο διάστημα. Προχθές είχαν αναγκαστεί να βγουν από το διαστημικό λεωφορείο για να επανορθώσουν μια κεραία που χάλασε ξαφνικά. Αλλά η χθεσινή διαστημική βόλτα τους ήταν προγραμματισμένη. Η διαστημική αυτή περίπατη είναι η πρώτη που επιχειρούν οι Αμερικανοί τα 5 τελευταία χρόνια. Και φαίνεται ότι η NASA αρχίζει να ξεπερνά σιγά σιγά το σοκ από το δυστύχημα του Challenger. Τα μεγαλύτερα προβλήματά της εξάλλου βρίσκονται στη Γη. Έχουν να κάνουν με τον διαγκωμένο οικονομικό προϋπολογισμό της και την πρόθεση του Κογκρέσου να τον περικόψει. Οι καυγάδες για μια θέση σε πάρκινγκ αυτοκινήτων είναι μάλλον συνηθισμένο φαινόμενο και σπανίως αποτελούν είδηση. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται όταν στους καυγάδες αυτούς συμμετέχουν πρώην πρωταθλητές της πυγμαχίας και μάλιστα της κατηγορίας βαρέων βαρών. Αυτό ακριβώς συνέβη προχθές το βράδυ σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λάρι Χόλμς, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, εξοργίστηκε όταν δεν τον εξυπηρέτησαν καθώς στερέαζε στον τίτλο ή τη φήμη του. Και όταν άρχισε να απειλεί θεούς και δαίμονες, ένας από τους παρισταμένους μετέτρεψε το πάρκινγκ σε ρινγκ. Όπως αποδείχθηκε λίγο μετά το επεισόδιο, ο άνθρωπος που επιτέθηκε στον Χόλμς ήταν ο επίσης πρωτοπυγμάχος Τρέβορ Μπέρμπικ. Ο Μπέρμπικ είχε ιτηθεί παλαιότερα από τον Χόλμς σε πυγμαχικό αγώνα και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να πάρει αυτή την ιδιότυπη ρεβάνς. Η αστυνομία πάντως απλώς φρόντισε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δεν συνέλαβε κανέναν.
Και να κλείσουμε με τον καιρό. Νεφώσεις και βροχές προβλέπει και για σήμερα Τρίτη μετεωρολογική υπηρεσία σε πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως στα βόρεια και στα δυτικά. Γι' αυτό όσοι σκοπεύετε να πάρετε το δρόμο της επιστροφής μετά τις πασχαλινές διακοπές, προσέξτε. Πάντως για την Αττική η ΕΜΗ προβλέπει μόνο νεφώσεις. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα